Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα την ανανέωση της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου προς τη νέα κυβέρνηση που σχημάτισα την Παρασκευή, γιατί η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και την ζητώ, όπως ζητώ και την εθνική συνεννόηση, στη βάση συγκεκριμένων βασικών επιλογών και παραδοχών. Πρώτη παραδοχή, αν θέλετε, πρώτος πυλώνας για την εθνική συνεννόηση. Το χρέος και τα ελλείμματα αποτελούν εθνικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό μας θέτει υπό ιδιότυπη κηδεμονία. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι αν θέλουμε να είμαστε εκτός, να μην είμαστε σε αυτή την ιδιότυπη οικονομική εξάρτηση, ας συμφωνήσουμε και ως βάση της εθνικής συνεννόησης ότι πρώτοι εμείς χρειάζεται να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας. Και ότι είμαστε όλοι διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα για να φύγουμε από την εξάρτηση, αυτή την εξάρτηση, έστω και αν αυτή σήμερα μας προστατεύει από τη χρεοκοπία. Και να συμφωνήσουμε ότι τα προβλήματά μας δεν πρόκειται να λυθούν με το να διώξουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να διώξουμε τους εταίρους μας ή να μην ξαναπατήσει η Τρόικα στη χώρα μας. Ας κατανοήσουμε ότι είναι δικιά μας πια η ευθύνη για την πορεία της χώρας και είναι στο δικό μας χέρι να αλλάξουμε την κατάσταση. Και την αλλάζουμε την κατάσταση και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Όσο δύσκολο και επίπονο και αν είναι, εμείς και κανένας άλλος θα το καταφέρουμε. Θέλω εδώ να ζητήσω την συμφωνία σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς πάντως ζητάμε ψήφου εμπιστοσύνης όχι για να βρούμε εξυλαστήρια θύματα, να ψάχνουμε συνωμοσίες και συνωμότες, αλλά για να αναλάβουμε κάθε δράση, πολιτική πρωτοβουλία και μεταρρύθμιση εμείς, οι Έλληνες, ώστε η Ελλάδα το αύριο να μην εξαρτάται από δάνειες δυνάμεις. Δεν υπάρχουν ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν ευθύνες σε ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και βέβαια, να έρθουμε και σε αυτές. Αλλά κανείς δεν θα ακούσει την ελληνική φωνή, πρόταση, απέτηση ή ακόμα και διαμαρτυρία και κριτική απέναντί τους εάν δεν βλέπουν ότι αξιόπιστα εμείς διερθώνουμε τα λάθη μας. Λάθη πολλών δεκαετιών. Δεύτερο σημείο συνεννόησής μας. Οι βασικές επιλογές μας για τη διαχείριση του χρέους μας. Τον περασμένο Μάιο, πριν ζητήσουμε την στήριξη του μηχανισμού, φώναξα συνεργάτες, οικονομολόγους, τους αρμόδιους υπουργούς στο γραφείο μου. Και έγραψα στον πίνακα, όπως συνηθίζω, τρεις επιλογές. Τις τρεις μοναδικές πραγματικές επιλογές που είχαμε μπροστά μας. Εφόσον είπα, δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές για να δανειστούμε, αξιολογήστε και επιχειρηματολογήστε υπέρ ή κατά των τριών παρακάτω επιλογών. Πρώτη επιλογή, η χρεοκοπία. Δηλώνουμε δηλαδή στάση πληρωμών. Δεύτερη επιλογή, φεύγουμε από το ευρώ και δηλώνουμε και εδώ στάση πληρωμών, διότι δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να πληρώσουμε σε δραχμές το χρέος μας που είναι σε ευρώ. Τρίτη επιλογή. Ζητάμε βοήθεια από το νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε και διαπραγματευόμαστε έναν δύσκολο δρόμο αλλά οργανωμένο δρόμο μπροστά στην κρίση. Δεν έχω τον χρόνο σήμερα βέβαια να παραθέσω όλη την επιχειρηματολογία γιατί απορρίφθηκαν οι δύο πρώτες επιλογές. Σε αυτή την τρίτη επιλογή κατέληξε και το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της 22ης Απριλίου το 2010, την παραμονή της ανακοίνωσης της αίτησής μας για βοήθεια από το Μηχανισμό Στήριξης. Μπορώ να σας πω όμως ότι οι συνέπειες μιας επιλογής βίαιης χρεοκοπίας ή εξόδου από το ευρώ θα ήταν άμεσες, καταστροφικές για το ελληνικό νοικοκυριό, τις τράπεζες, αλλά και την αξιοπιστία της χώρας μας που μπορεί να μας έφερνε πάλι στα ίδια, δηλαδή σε μια ιδιότυπη οικονομική κηδεμονία από τον ίδιον ή άλλον μηχανισμό, έχοντας όμως πληρώσει
ένα τεράστιο τίμημα ολόκληρη ελληνική κοινωνία. Υπενθυμίζω ότι χωρίς τον μηχανισμό στήριξης θα πηγαίναμε κατευθείαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. Αλλά από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης που έχει δώσει ποτέ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό της Βραζιλίας, δηλαδή 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Πού θα έβρισκε 110 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα τόσα περίπου στο νέο πρόγραμμα που συζητείτε. Προσπάθησα λοιπόν να αφυπνίσω τους Ευρωπαίους εταίρους για να μας στηρίξουν. Ταυτόχρονα αγωνίστηκα να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας και κατεύθυνσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Στην αρχή βρήκα πόρτες κλειστές. Κανείς δεν μας άκουγε, κανείς δεν μας πίστευε, κανείς δεν πίστευε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τους είχαμε κοροϊδέψει για πολλωστή φορά, είχαμε πει και επισήμως ψέματα για το έλλειμμά μας. Έδωσα μάχη για να στηθεί εκμηδενός ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης. Τη μάχη αυτή την κέρδισα, την κερδίσαμε, την κέρδισε η Ελλάδα με την αξιοπιστία της, την κέρδισαν οι πολίτες αυτής της χώρας. Με ειλικρίνεια σας λέω επίσης ότι από τότε ξέραμε ότι το ελληνικό χρέος είναι δυσθεώρητο, δύσκολο να το διαχειριστούμε με όποιο καλό πρόγραμμα και να έχουμε. Γι' αυτό και σας λέω σήμερα, δεν θα μπορούσα να το πω χθες, ότι από τότε ξεκίνησαν μελέτες, προετοιμασίες και αθόρυβες διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε πρώτα απ' όλα στην μείωση του επιτοκίου και επιμήκυνση του θεσμικού δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτό που τελικά καταφέραμε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις τον Μάρτιο του 2011, δηλαδή πριν από 2 μήνες. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα για μόνο το σκέλος του δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε ανάσα 48,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2015 και 4 δισεκατομμύριων ευρώ μείωσης των επιτοκίων. Δεύτερον, στη συζήτηση που σήμερα οργανωμένα γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή αυτή που οφείλει η Ελλάδα σε ξένες και ελληνικές τράπεζες και ταμεία. Αυτό γίνεται σήμερα πια. Και τότε είχαμε ξεκινήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και δεν θα βρισκόμασταν εδώ εάν δεν είχαμε δείξει αυτούς τους μήνες, αυτόν τον χρόνο, αξιοπιστία και συνέπεια στο πρόγραμμά μας. Δεν θα είχαμε φτάσει να συζητάμε για την λύση του μεγαλύτερου προβλήματος αυτής και των επόμενων γενεών που έχει η Ελλάδα. Ποτέ όμως δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε τις κινήσεις μας δημοσίως παρά τις φωνές, παρά τις κριτικές της αντιπολίτευσης, παρά τις εκκλήσεις αναλυτών έγκυρων και μη. Σήμερα αυτή η συζήτηση έχει γίνει αντικείμενο επίσημης διαπραγμάτευσης στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θέλω να σας ομολογήσω ότι ακόμα και αν με πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση έχουμε μια επιτυχή έκβαση στο τέλος αυτής της εβδομάδας ή αν θέλετε τον επόμενο μήνα, το ζήτημα της διαχείρισης του ελληνικού χρέους δεν έχει τελειώσει. Όμως θεωρώ ότι η βασική επιλογή της οργανωμένης αντιμετώπισης του χρέους, της αντιμετώπισης του χρέους σε συνεργασία με τους εταίρους μας, με τρόπο που δεν δημιουργεί απότομες αντιδράσεις αγορών, δυσπιστία, ανοργάνωτη, ανεξέλεγκτη τελικά χρεοκοπία, έναν ξαφνικό θάνατο, είναι η βάση, η δεύτερη βάση πάνω στην οποία μπορεί και πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση και ψήφο εμπιστοσύνης. Και ρωτώ και γι' αυτό αν συμφωνείτε με αυτή μας τη βασική επιλογή. Τρίτο σημείο συνεννόησης μεταξύ μας. Το χρέος και τα ελλείμματα είναι το σύμπτωμα της ασθένειας που περνάμε. Όχι τα αίτια. Τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στις αιτίες, στις ρίζες του προβλήματος και αυτές να χτυπήσουμε. Ίσως πιο δύσκολο, γιατί ενέχουν και έντονα ιδεολογικό χαρακτήρα. Για μας η βάση του προβλήματος θεωρώ ότι είναι η ανισότητα στην κοινωνία μας. Ανισότητα,
άνηση δηλαδή διαχείριση του πλούτου, άνηση κατανομή εξουσίας, άνηση κατανομή βαρών και καρπών της ανάπτυξης, άνηση κακή ιδιωτελή διαχείριση του δημόσιου πλούτου, που ιδιοποιείται είτε από μεγαλοπαράγοντες, μέχρι και από μια γραφειοκρατία, συντεχνίες, προνομιούχους σε βάρος των πολλών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα πελατειακό κράτος, κοστοβόρο, υπέρογκο, συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, αδιαφανές, που κάθε άλλο παρασυνέβαλε στην βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό, και σε αυτό προστέθηκε και ο σχετικά εύκολος και φτηνός δανεισμός λόγω ευρώ, που εκτόξευσε επιχειρήσεις, φούσκες μικρές και μεγάλες, που βασίστηκαν σε μια υπερκατανάλωση εισαγωγών και όχι σε μια βιώσιμη ελληνική παραγωγή. Αυτά είναι πρωτίστως πολιτικά προβλήματα. Εμείς κληθήκαμε από τον ελληνικό λαό πρώτιστα να κάνουμε βαθιές τομές σε ένα σύστημα πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, θεσμικό που είχε φτάσει στην παρακμή. Και αν αυτές είχαν γίνει, αν είχαν γίνει πριν από την κρίση χρέους και του ελλείμματος, τότε ίσως θα είχαμε αποφύγει ή τουλάχιστον μετριάσει τις επιπτώσεις μιας παγκόσμιας κρίσης, όπως κατάφεραν και άλλες χώρες, αναφέρομαι στη Χιλή, που είναι στα μεγέθη μας και στην ιστορία μας κοντά μας, που εκεί τους βρήκε η κρίση με θεσμούς ισχυρούς, διαφάνειας, πλεονάσματα, με καλή διαχείριση του πλούτου του λαού της και δεν αισθάνθηκαν καν την οικονομική κρίση. Μπορούμε λοιπόν να εγγυηθούμε στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές στο κράτος, στο πολιτικό σύστημα, στην διάρθρωση της οικονομίας και αυτά να αποτελέσουν τον τρίτο και βασικό πυλώνα μιας νέας εθνικής συνεννόησης. Τέταρτο σημείο. Με ρωτάτε, είναι σωστός ο δρόμος που έχουμε πάρει? Ξέρουμε που θέλουμε να πάμε? Μήπως το φάρμακο είναι σε λάθος δόση ή λάθος συνταγή? Να συμφωνήσουμε λοιπόν στις πραγματικές διαστάσεις της πορείας μας και των δυσκολιών και των επιτευγμάτων. Γιατί είναι πολύ εύκολο αυτή την εποχή, σε αυτή την εθνική κρίση, να ασκεί ο καθένας αντιπολιτευτική κριτική που ηχεί ευχάριστα ή που ξύνει πληγές των πολιτών για ψηφοθερικούς λόγους. Είναι πολύ βολικό να θέλει να βγάλει κανείς συμπεράσματα τελικά, ενώ βρίσκεται στη μέση του δρόμου και μάλιστα ίσως το πιο δύσκολο σημείο. Είναι τόσο εύκολο να τα ισοπεδώνουμε όλα και να λέμε έτσι αβαστάνησα αποτύχαμε. Ότι δεν έπιασαν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αγαπητοί συνάδελφοι, έπιασαν τόπο οι θυσίες του λαού. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, αλλά έχουμε σοβαρά και θετικά αποτελέσματα. Φανήκαμε μέχρι τώρα συνεπείς σε όλες τις βασικές μας δεσμεύσεις. Περάσαμε μέχρι τώρα θετικά όλες τις εξονυχιστικές αξιολογήσεις. Μειώσαμε πέρσι το έλλειμμα μας κατά 5 μονάδες του ΑΕΠ όσο καμία άλλη χώρα της Ευρωζώνης μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει. Ένας πραγματικός άθλος του ελληνικού λαού. Βάλαμε μπρος μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό, τον καλλικράτη, την αξιοκρατία στο δημόσιο, την απόλυτη διαφάνεια στις κρατικές αποφάσεις, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας με πράσινη ενεργειακή πολιτική. Είναι αυτές μερικές από τις μεγάλες αλλαγές που έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν. Είναι αλλαγές που σταδιακά θα μας οδηγήσουν σε μια οικονομία και κοινωνία βιώσιμη, παραγωγική, ανταγωνιστική και βέβαια πιο δίκαιη. Αλλαγές που θέλουν βεβαίως και τον χρόνο τους. Όμως έχουμε και δυσκολίες, βέβαια. Αλλού και αποκλίσεις, για τις οποίες πρέπει ειλικρινά να μιλήσουμε. Ποιες ήταν οι δυσκολίες και τα λάθη? Μία βασική από αυτές. Οι εταίροι μας προέβλεπαν πως με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού το 2012 η Ελλάδα θα μπορούσε να αρχίσει να δανείζεται και πάλι κανονικά. Αυτό φαίνεται δεν είναι εφικτό. Ήταν μια λάθος πρόβλεψη. Μια πρόβλεψη που έγινε σε εποχή πριν μεγαλώσει η κρίση χρέους στην Ευρώπη, πριν χρειαστεί και άλλες δύο χώρες της Ευρωζώνης να ενταχθούν σε αυτό το μηχανισμό στήριξης. Αλλά αυτή η λάθος πρόβλεψη δεν ήταν δική μας. Ήταν όλων των εταίρων μας, διεθνών οργανισμών όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εμείς είχαμε μιλήσει νωρίς για την κρίση
του ευρώ και όχι μόνο την κρίση την ελληνική. Ας μην αδικούμε λοιπόν τους εαυτούς μας για το γεγονός ότι η πρόβλεψη αυτή δεν απεληθεύτηκε. Δεν φταίει η Ελλάδα. Μάλιστα, πάντα μιλούσαμε για έναν μηχανισμό που θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά τις αγορές, όπως τα ευρωομόλογα. Εκ μέρους των κρατών μελών, να δανείζεται δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι χώρες με κακή διαχείριση, όπως η Ελλάδα, να πληρώνουν ένα σημαντικό πρόστιμο, αλλά όχι τοκογλυφικά επιτόκια. Και αυτό πρέπει να το πούμε πολύ καθαρά, για να πάψουμε να αυτομαστιγωνόμαστε ως χώρα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εμείς δεν τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας ή ότι η συνταγή ήταν λάθος. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι μειώσαμε κατά 5 και όχι 5,5 μονάδες το ΑΕΠ το έλλειμμα. Οι αγορές δεν αντέδρασαν σε αυτό. Υπάρχουν σοβαρά συστημικά προβλήματα. Υποτιμήθηκε διεθνώς και κυρίως στην Ευρώπη το βάθος της κρίσης, το μέγεθος της αστάθειας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι οίκοι αξιολόγησης αποφασίζουν κατά το δοκούν. Συντηρούνται φορολογικοί παράδεισοι, παρά τις διαμαρτυρίες και προσπάθειες της Ελλάδας και άλλων χωρών, όπου πολλοί μεταφέρουν πόρους από την Ελλάδα που θα έπρεπε είτε να φορολογηθούν είτε να γίνουν επενδύσεις. Οι κερδοσκόποι των παραγόγων έχουν κάθε λόγο να δουν την Ελλάδα να αποτυχάνει. Οι αναλυτές καθημερινά προβλέπουν χρεοκοπία. Αυτό και μόνο, μαζί με τα μέσα ενημέρωσης που δημιουργούν πανικό, επηρεάζει την ελληνική οικονομία. Αποτρέπει επενδυτές. Φοβίζει τον Έλληνα επιχειρηματία να επενδύσει. Μην αδικούμε λοιπόν εαυτούς. Μην δίνουμε τροφή σε όσους θέλουν την αποτυχία μας, ισοπεδώνοντας τα πάντα και ιδιαίτερα τις θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτές είναι οι θυσίες που πρέπει να σεβαστούμε. Γιατί πραγματικά έχουν δώσει αξιοπιστία, διαπραγματευτική δύναμη να συνεχίσουμε χωρίς ανασφάλεια μια δύσκολη πορεία. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός όμως ότι η χώρα μας δεν θα μπορέσει να δανειστεί το 2012 στις αγορές αποτελεί μια νέα απρόβλεπτη επιπλοκή. Απειλή για τη χώρα μας. Μια απειλή που πρέπει να δούμε κατάματα, να την αντιμετωπίσουμε όμως χωρίς να βάλουμε το κεφάλι στην άμμο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και πάλι, και αυτή η κυβέρνηση αυτό έχει μπροστά της, διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας. Να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα. Αυτή τη φορά βιώσιμη σε μακροπρόθεσμη βάση για το πρόβλημα του υπέρογκου χρέους της χώρας. Για να καλύψουμε ομαλά τις δανειακές μας ανάγκες τα επόμενα χρόνια. Ζητώ λοιπόν και εδώ ψήφο εμπιστοσύνης για να μπορέσουμε με ισχυρή φωνή να διαπραγματευτούμε μια νέα συμφωνία που θα προστατεύει την Ελλάδα από τις άγριες διαθέσεις των αγορών για τα επόμενα χρόνια. Κανείς δεν μας επιβάλλει την εθνική συνεννόηση. Αλλά σκεφτείτε, όταν το θέμα του ελληνικού χρέους αποτελεί κύριο αντικείμενο συζητήσεων σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις, όταν η Ελλάδα και το πρόβλημα χρέους της είναι και πάλι πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου, όταν οι εταίροι μας δείχνουν πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και πάλι, όταν τα κοινοβούλια τους συνήθως και διακομματικά ψηφίζουν υπέρ της Ελλάδας, διαθέτουν χρήματα των δικών τους φορολογουμένων, εγώ θεωρώ ότι καθήκον μας είναι να ομονοούμε σε μια εθνική προσπάθεια σε αυτή την ιδιαίτερη για την Ελλάδα στιγμή. Η εικόνα της διαίρεσης καθόλου δεν μας βοηθάει. Μας κάνει λιγότερο πιστικούς, δημιουργεί ανησυχία για τη σοβαρότητα για την οποία αξιοποιούμε τα χρήματα και τις αλλαγές που πρόκειται να κάνουμε για να γίνουμε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Ρωτάνε, θα αποπληρώσουμε τα δάνειά μας? Πάντως, περισσότερο από εμάς θέλουν ήδη να επεμπλακούν από αυτή τους την ιδιότυπη κηδεμονία. Πολιτικά αντιδρούν στο να μας στηρίζουν. Περιμένουν να σταθούμε εμείς στα πόδια μας. Αυτό για όσους θεωρούν ότι η ένταξή μας στο μηχανισμό είναι μια συνωμοσία. Και ας μην ξεχνάμε ότι η λύση δεν είναι δεδομένη. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα και αντιστάσεις. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιδρούν, έχοντας δυσκολίες να πείσουν την κοινή τους γνώμη. Ακόμα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου υπάρχουν αναδυόμενες χώρες, φτωχότερες, που λένε γιατί τόσα σε μια πλούσια χώρα όπως την Ελλάδα. Γι' αυτό χρειάζεται εθνική ενότητα και την επιδιώκω με κάθε τρόπο. Η νέα κυβέρνηση έχει ως πρώτο καθήκον, όπως είπα, να ολοκληρώσουμε την
τρέχουσα διαπραγμάτευση. Είναι υπαρκτό πρόβλημα και το θέτει η πραγματικότητα με άμεσο τρόπο. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα διαθέσιμα του Δημοσίου θα εξαντληθούν σύντομα αν δεν λάβουμε την πέμπτη δόση του δανείου. Παράλληλα έχουμε όμως και το μέλλον, τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό δίνουμε και μια δύσκολη μάχη διαπραγμάτευσης για να διασφαλίσουμε την ηρεμία, ασφάλεια και σιγουριά μας. Συναντώ αύριο και μεθαύριο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Βον Ρόμποϊ, και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Μπαρόζο, ακριβώς για αυτά τα θέματα. Αυτά συζητά και ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βενιζέλος, στο σημερινό έκτακτο Eurogroup. Δύο λεπτά θα μου δώσετε ακόμα, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι σημαντική. Θα έχετε, κύριε Πρόεδρε. Πέραν της κρίσιμης διαπραγμάτευσης, η κυβέρνησή μας έχει στόχο και προχωρά στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Την επίπονη πρώτα απ' όλα δημοσιονομική εξυγίανση, που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει, δίνοντας ένα τέλος στην παραγωγή ελλειμμάτων, με πρώτο σταθμό το 2012. Διπλό στόχο, στοίχημα, να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα, δηλαδή απλά το κράτος να πάψει να ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει. Και δεύτερον, πρωτογενές πλεόνασμα. Και θα είναι σαφές επίσης σήμα ότι δαμάζουμε πια το έλλειμμα και το χρέος. Και δεύτερον, μια ανάπτυξη βιώσιμη, όχι παρασιτική, που παράγει βάρη και ελλείμματα για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό για δεύτερο στόχο της κυβέρνησης είναι η προσπάθεια ευρύτερης ανασυγκρότησης και αλλαγής του αναπτυξιακού προτύπου. Η νέα κυβέρνηση προσαρμόζει τις νέες προτεραιότητες για να αντιμετωπίσει 5 βασικούς άξονες. Πρώτα απ' όλα, να διορθώσουμε αδικίες που ανέδειξε η τελευταία περίοδος που βιώνουμε. Προσέξτε τι λέω. Αδικίες προϋπάρχουσες, τις οποίες ανέδειξε μεταξύ άλλων ακόμα και η εφαρμογή του μνημονίου. Δεν έφταξε για αυτές το μνημόνιο. Να είμαστε καθαροί και ειλικρινείς. Όταν καλούμαστε να μειώσουμε ραγδαία τα ελλείμματα, αναγκαστικά τραβάμε χρήματα από το κράτος και την οικονομία. Όταν όμως υπάρχει ένα αδιαφανές, δεδαλώδες και άνισο σύστημα ίσπραξης, επιβολής φόρων και εισφορών, αλλά και ανεξέλεγκτων δαπανών, που δημιουργεί τεράστια σπατάλη και ευνοεί τη διαφθορά, τότε βεβαίως υπάρχει αδικία. Για να το πούμε απλά, τραβάμε από τον κουμπαρά που έχουμε και δεν τραβάμε από τα λεφτά που είναι είτε κλεμμένα είτε κρυμμένα. Και αυτό αδικεί τον κάλο πληρωτή ή και αυτόν που δεν μπορεί να κρύψει και ευνοεί σκανδαλωδώς του φοροβηγά. Παρότι, κύριε Σεμαρά, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και νέα και καλύτερα φορολογικά συστήματα, να τα συνδιαπραγματευτούμε, το πραγματικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτό. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν εδώ ότι να φτιάξουμε και καλύτερους και αποτελεσματικότερους φορολογικούς μηχανισμούς, να αντιμετωπίσουμε δραστικά τη φοροδιαφυγή, να διαμορφώσουμε μια φορολογική συνείδηση στη χώρα που χωρίς αυτήν αδικούνται οι πιο αδύναμοι. Να δούμε επίσης την διαφυγή των κεφαλαίων στο εξωτερικό. Όπως ξέρετε, είμαι ήδη σε επαφή με την Πρωθυπουργό της Ελβετίας και κινούμαστε στην ίσπραξη φόρων από καταθέτες Έλληνες που φοροδιαφεύγουν μέσω Ελβετίας. Η αίσθηση αδικίας στη χώρα μας είναι όχι μόνο υπαρκτή, αλλά μπορεί και να τεινάξει στον αέρα το πολιτικό σύστημα της χώρας. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας είναι ένα νέο σύνταγμα. Εύληπτο, κατανοητό στο κάθε πολίτη. Δεν θα περιορίσουμε την προσπάθειά μας σε μια τεχνική αναθεώρηση. Επιδιώκουμε μια ευρεία συζήτηση για τις ανάγκες ενός νέου καταστατικού χάρτη. Αυτονόητο στρογγυλώσεις όπως το άρθρο 86 σχετικά με την ποινική ευθύνη των υπουργών πρέπει να εκλείψουν οριστικά. Έχω προτείνει στους αρχηγούς των κομμάτων και προτίθεμαι να δημιουργήσω μια επιτροπή 20-25 προσωπικότητων που θα εκπροσωπούν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, η οποία θα καταγράψει και θα επεξεργαστεί προτάσεις για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Προτάσεις από τους πολίτες, το διαδίκτυο, τους φορείς. Από τη λειτουργία της Βουλής, τον αριθμό, την ευθύνη υπουργών, των βουλευτών, τη χρηματοδότηση των κομμάτων, τη θητεία εκλεγμένων αξιωματούχων, το εκλογικό σύστημα, τη δικαιοσύνη και πολλά άλλα τα οποία θα μας παραδοθούν στην κυβέρνηση για να τα επεξεργαστεί η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και
και αμέσως μετά να πάμε σε δημοψήφισμα, δηλαδή το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο να πάμε σε δημοψήφισμα για τις μεγάλες αλλαγές σε αυτόν τον τόπο. Ξέρω ότι τα βέλη της πλατείας πολλές φορές αδίκως στρέφονται προς τη Βουλή. Όμως θα έχουν δίκιο απόλυτο εάν αυτή η Βουλή δεν προχωρήσει σε μεγάλες τομές στο πολιτικό σύστημα και από αυτό θα κριθούμε και κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε βεβαίως και το πρόγραμμα μεγάλων αλλαγών στη δημόσια διοίκηση για τις οποίες θα σας μιλήσει ο αρμόδιος Υπουργός. Δεύτερη προτεραιότητα, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Με πρώτα σημάδια που έχουμε, πρώτα σημάδια περιορισμού της ύφεσης μετά από χρόνια και αύξησης ρεκόρ των εξαγωγών. Δεν θα μιλήσω και εδώ σε λεπτομέρεια. Άνοιγμα επαγγελμάτων, θεσμικό πλαίσιο για επιτάχυνση μεγάλων επενδύσεων, χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΤΕΑΝ, απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων, απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πάσιμο γραφειοκρατίας, ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους, μείωση συντελεστών στα κέρδη των επιχειρήσεων που επενδύονται, με επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη, την παραγωγή εξαγωγικών προϊόντων αιχμής, την στήριξη της αγροτικής εξαγωγής, αλλά και ως κύριο θέμα και κύρια μεγάλη αλλαγή, την επένδυση στο ίδιο το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας, ξεκινώντας με ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης που προάγει δεξιότητες, ταλέντα μαθητών και σπουδαστών και με μια ιστορική μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρώ ότι πάνω σε αυτή τη βάση θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε ευρύτερες συνεργασίες. Και για την ανάπτυξη βάζουμε για πρώτη φορά τεράστιο πρόγραμμα σε εφαρμογή αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κράτους, που θα φέρει θέσεις εργασίας, τεχνογνωσία και επενδύσεις, δυνατότητες και υπηρεσίες στους πολίτες. Δεσμευόμαστε ότι αυτό θα γίνει με τον πλέον διαφανή τρόπο, με πλήρη ενημέρωση της Βουλής και των Ελλήνων πολιτών, θέτοντας ως απαρέγκλητη προϋπόθεση την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Τρίτη προτεραιότητα, το αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Μια νέα ισορροπία μέσα στο δύσκολο πρόγραμμα του Μνημονίου, που εγγυάται και την μείωση των ελλειμμάτων, αλλά δημιουργεί όλες τις συνθήκες για την προστασία των πιο αδύναμων στρωμάτων. Προχωράμε λοιπόν στην στόχευση και δικαιότερη κατανομή των κοινωνικών δαπανών. Ενοποιούμε όλες τις κοινωνικές παροχές έτσι ώστε να παρέχονται από μία υπηρεσία. Πρώτο βήμα, η βάση για να θεμελιώσουμε ένα σύστημα ελάχιστου εγγυημένου επίπεδου διαβίωσης. Δίκαιες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατρική κάλυψη σε όλους τους ανέργους που δεν καλύπτονται από ταμεία. Όπως έχουμε δεσμευτεί, προχωράμε στην ριζική αλλαγή του τρόπου απονομής συντάξεων με στόχο την σημαντικά ταχύτερη απονομή τους. Και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, προτεραιότητα και απόφασή μας η ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων και αυτό θα γίνει το ταχύτερο δυνατό. Βασικό μέλημα βέβαια της κοινωνικής πολιτικής, η ανεργία. Παρεμβαίνουμε δυναμικά ώστε 400.000 άτομα να διατηρήσουν θέση εργασίας με στοχευμένα προγράμματα επιχορήγησης φορών. Δημιουργούμε μέσω της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών νέες 65.000 θέσεις. Στόχος να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα, θεσμοθετούμε την κοινωνική οικονομία ως εργαλείο προαγωγής του συλλογικού κοινωνικού συμφέροντος. Την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, βελτιώνοντας υπηρεσίες και μειώνοντας δαπάνες. Θέτουμε για πρώτη φορά το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ισχύ. Τέταρτη προτεραιότητα και η περαιτέρω ενίσχυση είναι της διεθνούς μας θέσης ως χώρα. Θα συνεχίσουμε και είμαστε πολύ καθαροί εδώ ότι εθνικά θέματα, τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας που αφορούν θέματα εθνικής κυριαρχίας και δικαιωμάτων μας εθνικών, δεν θα είναι θέματα που μπορούν να παζαρευτούν ποτέ με το οικονομικό πρόβλημα που έχει σήμερα η Ελλάδα. Και αυτό το έχουμε αποδείξει σε συγκεκριμένες στιγμές όταν απειλήθηκε, παραδείγματος χάρη, το δικαίωμα ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του οικονομικού προβλήματος. Βάλαμε βέτο ξεκάθαρο. Αλλά να προσθέσω
και μια πέμπτη προτεραιότητα μπροστά και στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κινηθούμε μαζί για όλα τα παραπάνω, αλλά και για μεγάλες κατακτήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προωθήσουμε, ναι, μεγάλες αλλαγές παρά την συντηρητική Ευρώπη, γιατί είμαστε ελάχιστοι προοδευτικοί, προοδευτικές αλλαγές που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη, τα ευρωομόλογα, το φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών που θα βοηθήσουν και τις περιφέρειες, τις χώρες της περιφέρειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για πιο γρήγορη και λιγότερο γραφειοκρατική εκταμείευση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, νέα προγράμματα μεγάλων υποδομών συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα δώσουν αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα και βεβαίως ιδιαίτερα και επιπλέον προγράμματα για την φτώχεια και την ανεργία, αλλά και την μεταφορά της τεχνογνωσίας σε τομείς όπως είναι η παιδεία, η υγεία και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα για όλους μας ευαίσθητο θέμα. Δεν έχω σηκώσει τους τόνους, επειδή θέλω να πιστεύω ότι με τους εταίρους μας μπορούμε να το λύσουμε. Είναι το ζήτημα των εμπράγματων εγγυήσεων για το νέο δάνειο. Θεωρώ ότι και εδώ πρέπει να υπάρχει και εθνική συνεννόηση και εθνική σύμνοια, ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε όρους υποτιμητικούς για τη χώρα. Αλλιώς μπορεί να φτάσουμε στο αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει για όλους μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουμε ότι κάνουμε ως λαός πολλές θυσίες. Κατανοούμε, ακούμε τις αγωνίες των Ελλήνων πολιτών, ακούμε τα ερωτήματά τους και θα εξακολουθήσουμε να τα κάνουμε, να το κάνουμε αφού γραζόμαστε και να τα αντιμετωπίζουμε μέσα στα δύσκολα πλαίσια αυτής της κρίσης. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος. Ας δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να δημιουργήσουμε μια νέα Ελλάδα, μια διαφορετική χώρα. Δημιουργική, με αποτελεσματικό κράτος, με ισονομία, με δυναμική και εξωστρεφή οικονομία. Με ένα σύστημα δικαιοσύνης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Ένα πολιτικό σύστημα διαφορετικό, διαφανές, δημοκρατικό, κοντά στον πολίτη με σοβαρούς θεσμούς. Όλοι θα αλλάξουμε. Όλοι θα αλλάξουμε από αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα πετύχουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα. Είναι με αυτή την υπόσχεση, με την υπόσχεση για την νέα Ελλάδα που η κυβέρνηση ζητά σήμερα την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, που σηματοδοτεί μια βαθύτερη εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη στις προσπάθειες αυτή την κρίσιμη στιγμή του ελληνικού λαού. Την εμπιστοσύνη ότι αυτές οι προσπάθειες θα μας φέρουν και θα μας φέρουν σε έναν καλύτερο μέλλον, σε ένα καλύτερο αύριο και ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Για να δημιουργήσουμε μια δημοκρατία με περισσότερο οξυγόνο και συμμετοχή, μια οικονομία βιώσιμη και ανταγωνιστική και μια κοινωνία δίκαιη. Για όλα αυτά ζητώ την ψήφο εμπιστοσύνης από την Ελληνική Βουλή. Ευχαριστώ.